Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Medusa Total. Σήμερα θα αρχίσουμε λίγο αργά, γιατί τώρα είναι η ώρα που μόλις γύρισα από το σχολείο, πήρα την κάμερα και είπα να σας πω ένα γεια, να αρχίσω το vlog. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνω κινέζικα και μετά να πάω αγγλικά για ένα πολύ 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 μεγάλο μάθημα, γιατί είμαι lower αυτή τη στιγμή και πρέπει να κάνουμε κάποια έξτρα μαθήματα, οπότε βγαίνει ένα τρίωρο συνεχόμενο μάθημα. Some of the old songs. Να σας δείξω τις κάρτες. Λοιπόν, το τελικό προϊόν μου άρεσε πάρα πολύ και είναι αυτή εδώ η καρτούλα. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δοκιμή του Steadicam. Λοιπόν, πήγε 3,5 και τώρα πρέπει να πάω να αρχίσω να κάνω τα κινέζικα. Πρέπει να κάνω ένα listening παραπάνω, το οποίο θα πάρει γύρω στη μια μισή ώρα. Και αυτό σημαίνει ότι θα κάνω ένα listening μια μισή ώρα και άλλη μια μισή ώρα κανονικό μάθημα. Δεν θα είναι η καλύτερη εμπειρία. Τέλος πάντων, πάμε. Δεν ξέρω γιατί θέλω να το πάω αυτό στο vlog, αλλά μυρίζω για βαρλάκια. Πολύ έντονα όμως. Και είμαι έξω από τον Άγιο Θεράποντα. Λοιπόν, τελειώσαμε το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το listening. Από 3,5 περίπου ώρες τελείωσα τα αγγλικά. Και αύριο δεν έχω σχολείο, ούτε μεθαύριο και... Το καλό σε όλο αυτό είναι ότι τελείωσε, δεν έχουμε άλλο. Χαλαρά, τώρα είναι Παρασκευή. Υπάρχει ένα παλιό ρητό, ας το πούμε, ότι δεν μπορείς να αποφύγεις, απλά απολαύσέ το, έτσι. Δηλαδή στα αγγλικά πάντα απλά βαριόμουν, καθόμουν και σήμερα ίσως να μάθα και περισσότερο από πάντα. Όχι λόγω των περισσότερων ωρών, αλλά λόγω της ψυχολογίας μου. Μπορείτε να βαριέστε εκείνη τη στιγμή κάτι ή να μην θέλετε να γίνει, αλλά αν το σκεφτείτε λίγο πιο θετικά είναι πιο εύκολο. Είχε 3 παράξενα φώτα στον ουρανό. Φτάσαμε σπίτι. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, φτάσαμε στο σπίτι. Όλοι είναι καλά, ο Βοάς, το μικρό, το κόρνσνικ, ο σφίχτης, ο διαμαντής μάλλον και η μπαλίτσα. Πίσω είναι το τεράριο του Βοά, το οποίο πρέπει να κάνουμε ένα remake γιατί έχει βγει το background. Μπαίνει ο Βοάς από πίσω και δεν μπορώ να τον χειρίζομαι και τόσο εύκολα και έχει αρχίσει να γίνεται και ψηλοεπιθετικός για ακριβώς αυτόν τον λόγο, επειδή δεν μπορώ να τον χειρίζομαι πιο συχνά. Οπότε οπωσδήποτε πρέπει να βγάλουμε τον Βοά από εκεί πέρα κάποια στιγμή και να το κλείσουμε. Το έχω ξαναπροσπαθήσει πολλές φορές, αλλά δεν κλείνει ποτέ για πάντα. Οπότε ναι, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, μάλλον θα ήταν μικρό. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe και γράψτε μου κάτω στα comments τις γνώμες σας πάλι. Και μέχρι αύριο, καληνύχτα. Να κάνω το αγγλικά και μετά να πάω αγγλικά για 7.000 ώρες. Το τελικό προϊόν μου άρεσε πάρα πολύ. Φύγε ρε, άντε, φύγε λίγο. Επίσης, ο τρίποδας είναι γαμάτος. Όπως είπα και πριν, αυτά για σήμερα και τα...